Καλημερίζω τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Κρήτης με την ανυπόταχτη Κρήτη, κύριο Νίκο Ζαμπουλάκη. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα και καλό μήνα, κύριε Ζαμπουλάκη. Καλή σας μέρα, καλή μέρα σε όλους τους ακροατές. Εύχομαι να είστε καλά. Γιατί προσπαθούμε, είμαστε καλά, αγωνιζόμαστε. Έτσι, γιατί τις περισσότερες φορές ξεχνάμε να ρωτάμε τον άλλο αν είναι καλά και πάμε κατευθείαν σε εκείνα τα άλλα τα σοβαρά. Αλλά για να έχεις και εκείνα τα άλλα τα σοβαρά και να μπορείς να τα διαχειριστείς, είναι καλό να ξέρεις ότι ο άλλος είναι καλά. Λοιπόν, πάτε για την περιφέρεια, στοχεύετε στην περιφέρεια. Πείτε μας λίγο πολύ το δικό σας το διακύβευμα, κύριε Ζαμπουλάκη, σε αυτή την τελευταία εβδομάδα που έχουμε στη διάθεσή μας για να μπορούμε να λέμε πράγματα. Κοιτάξτε, ως ανυπόταχτη Κρήτη συμμετέχουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο εδώ και 13 χρόνια, προσπαθώντας να δείξουμε όλα τα σημαντικά, τα σοβαρά προβλήματα όλης αυτής της περίοδου που τα οποία αντιμετωπίζει ο κόσμος της εργασίας, η αγροτιά, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, όλα τα σοβαρά προβλήματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Προσπαθούμε λοιπόν να τα αναδείξουμε, να τα επικοινωνήσουμε με τον κόσμο και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες, τα κινήματα λέμε εμείς, για να τα αντιμετωπίσουν και να διεκδικήσουν τα δικαιώματα και τις ανάγκες, ας πούμε, της εργατικής τάξης και του λαού στην Κρήτη, αλλά και συνολικότερα. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον έτσι ιδιαίτερα, πώς να το πούμε, άσχημο, με όλα αυτά που έχουν γίνει, με τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές στην υπόλοιπη Ελλάδα, που δείχνουν την ανεπάρκεια και την αδιαφορία του κράτους σε συνδυασμό με το τοπικό κράτος, όπως λέμε εμείς, τους δήμους και τις περιφέρειες, να τα αντιμετωπίσουν. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στην Κρήτη. Μια ανυπαρξία σοβαρών έργων πολιτικής προστασίας και μελετών για αυτήν, σοβαρών έργων που να διευκολύνουν τις συνθήκες διαβίωσης του κρητικού λαού, και αντίθετα προώθησης έργων που να διευκολύνουν αυτό που λέμε επιχειρηματική δραστηριότητα, το κεφάλαιο, τους ξενοδόχους, και σε αυτή την κατεύθυνση έχει κινηθεί η περιφέρεια Κρήτης όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε, φυσικά με την εύνοια των κυβερνήσεων, όλων των αστικών μνημονιακών κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε και να δημιουργήσουμε τα κινήματα και να ανατροπήσουμε αυτών των πολιτικών για το περιβάλλον, για την παιδεία, για την υγεία, για όλα αυτά που απασχολούν τον κόσμο της εργασίας, την κοινωνική πλειοψηφία. Δεν ξέρω αν όλη αυτή η ρήξη θέλει μόνο σπασμένα αυγά, αλλά είναι κάτι παραπάνω από ρήξη και το καταλαβαίνετε, διότι εδώ υπάρχουν πραγματικά πολλά προγράμματα τα οποία έχουν σταματήσει και έχουν στηριχθεί πάνω σε αυτά. Δηλαδή, σε ό,τι προαναφέρατε πριν από λίγο, και εμείς θεωρούμε ότι όλα αυτά στο βωμό της ανάπτυξης ή υπέρ της ανάπτυξης, ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία επιτρέπονται και όχι πράγματα τα οποία δεν επιτρέπονται, κύριε Ζαμπουλάκη. Ναι, υπάρχει το εξής οξύμορο στις περιφέρειες και στους δήμους. Σε ό,τι αφορά προώθηση επιχειρηματικών συμφερόντων, σύνδεση με το μεγάλο κεφάλαιο, οι δήμοι και οι περιφέρειες, κυρίως οι περιφέρειες στην συγκεκριμένη περίπτωση, δείχνουν υπερβάλλοντα ζήλο στην προώθησή τους, και σε ό,τι αφορά το αντίθετο, την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, να σας πω ένα απλό παράδειγμα μέσα από τις κουβέντες που έχουμε κάνει αυτό το διάστημα. Χωρίς ονόματα, φαντάζομαι, όχι, το καταλαβαίνετε. Το ναι, ζήτημα ναι. Της εργασίας στα ξενοδοχεία. Οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία, στο βωμό της ανάπτυξης, της βαριάς βιομηχανίας, δουλεύουν μέσα σε συνθήκες γαλέρας. Άθλιες εργασιακές συνθήκες, χωρίς ρεπό ή με ένα ρεπό το μήνα, για να επιτευχθεί ο στόχος που έχει βάλει η περιφερειακή ή η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου μέσα από τον κύριο Αρναουτάκη για 10 εκατομμύρια τουρίστες το 2027.
φανταστείτε πόσο, πώς να το πούμε, αρνητικό θα είναι αυτό σε μια περιοχή που ζουν 600.000 άνθρωποι να πρέπει να φιλοξενεί 10 εκατομμύρια τουρίστες μέσα σε μια τουριστική περίοδο 6-7 μηνών. Όλα αυτά καταλαβαίνουν πόσο ένα μόνο στόχο έχουν. Ένα χαρακτήρα του νησιού από τη μια, ένα τουριστικό, μονομερός τουριστικό χαρακτήρα του νησιού που δεν θα εξυπηρετεί φυσικά τους κατοίκους αλλά πολύ συγκεκριμένους ομίλους και ξενοδόχους. Από την άλλη το σχέδιο με τις λεγόμενες ΒΑΠΕ στα βουνά, τις βιομηχανικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ας πούμε, που από ό,τι είδαμε κανένα πρόβλημα ενεργειακό δεν έλυσε ούτε στην επάρκεια αλλά ούτε και στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό το πλάνο υπάρχει για την Κρήτη. Σε αυτό το πλάνο έρχεται να κουμπώσει και το καταστροφικό, κατά τη γνώμη μας, αεροδρόμιο του Καστελίου, καταστροφικό για τη φύση, για το περιβάλλον, όχι για την εξυπηρέτηση των πολιτών που ταξιδεύουν, αλλά για την τουριστική ανάπτυξη. Ποια είναι η πρότασή σας για την επίλυση του ενεργειακού, όπως επίσης ποια είναι η πρότασή σας συνολικότερα για το περιβάλλον, κύριε Ζαμπουλάκη? Ναι, το ζήτημα της ενέργειας καταλαβαίνετε ότι είναι γενικότερο. Εμείς βέβαια δεν το αποσυνδέουμε το τοπικό, μιλάμε για τις περιφέρειες ότι είναι τοπικό κράτος που εξυπηρετούν τις επιταγές της κάθε αστικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα το αντιμετωπίζουμε ενιαία. Προφανώς, για να έχουμε φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα, πρέπει να είναι δημόσιο και όχι ιδιωτικό. Είδαμε αυτό το διάστημα, με αφορμή τον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά όχι με βασική αιτία, τον πολλαπλασιασμό της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, που μπήκε μέσα στα χρηματιστήρια ενέργειας και μέσα σε όλο αυτό το τζογάρισμα που καμιά σχέση δεν έχει με τα συμφέροντα του κόσμου της εργασίας, αλλά με τα συμφέροντα των πετρελαϊκών εταιριών και των εταιριών στις οποίες έχει πουληθεί και η ΔΕΗ. Άρα μιλάμε για δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, για δημόσιο ρεύμα και φτηνό στην τιμή του κόστους. Μόνο έτσι θα μπορεί να λυθεί αυτό το ζήτημα, που βέβαια επιβαρύνει τα πάντα, τα προϊόντα που αγοράζουμε, τα γεωργικά εφόδια και λοιπάσματα. Επηρεάζει τα πάντα η τιμή και του πετρελαίου φυσικά και του ηλεκτρικού ρεύματος. Τώρα θυμίστε μου το περιβάλλον. Κοιτάξτε, το περιβάλλον για να μην καταστρέφεται πρέπει να μπαίνει και αυτό στη λογική του ελεύθερων παραλίων, ελεύθερων βουνών, ελεύθερων θαλασσών, μακριά από τη λογική των ιδιωτικοποιήσεων και του κόστους. Είδαμε τι έγινε το καλοκαίρι με το απλό ζήτημα, δεν είναι και τόσο απλό, τις καρέκλες μέσα στη θάλασσα σχεδόν. Μπαίνει σε αυτή τη λογική να εκμεταλλευτούμε κάθε σπιθαμή εδάφους για να κερδίσουν κάποιοι. Με τις βιομηχανικές ανανεμόσιμες πηγές ενέργειας, επίσης το είπαμε και πιο πριν, με τις εξορίξεις, ένα τεράστιο ζήτημα στη Νότια Κρήτη και στη Μεσόγειο. Εξορίξεις που εγκυμονούν πάρα πολύ μεγάλους κινδύνους, περιβαλλοντικούς κινδύνους σε περίπτωση ατυχήματος, τεράστιους κινδύνους επίσης που αφορούν στον ανταγωνισμό Ελλάδα-Τουρκία, στη ΣΑΟΣ, για να κερδίσουν κάποιες πολυεθνικές του πετρελαίου χωρίς να έχει σχεδόν κανένα όφελος ο λαός, ο ελληνικός λαός, γιατί ένα μικρό ποσοστό θα πήγαινε στο δημόσιο, ας πούμε, από τις αρχικές τουλάχιστον έτσι συμβάσεις και συμφωνίες. Ξέρουμε όλες οι χώρες που μπαίνουν σε αυτό το σχεδιασμό, τον ενεργειακό σχεδιασμό, τι προβλήματα έχουν και τι πόλεμοι δημιουργούνται. Mm-hmm. Ένα τεράστιο ζήτημα λοιπόν που είναι πολύ παραγωγικό. Δεν αφορά μόνο το περιβάλλον, αφορά και γεωπολιτικές, ας πούμε, εξελίξεις. Και την προετοιμασία για αυτές, που είναι τεράστιοι εξοπλισμοί,
με τις φρεγάτες, με τα F-35 και τα Rafale που αγοράζει το ελληνικό κράτος για να μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο ανταγωνισμό. Με αυτή τη λογική κινούμαστε, βλέποντας συνολικά τα πράγματα, και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε με αυτόν τον τρόπο. Για όλα τα παραπάνω χρειάζεται και αλλαγή πολιτικής κεντρικά. Πιστεύετε ότι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, έτσι όπως είναι σήμερα, πρώτου και δεύτερου βαθμού, στο σημείο που βρίσκεται, ότι μπορεί μια περιφερειακή ενότητα να παίξει σημαντικό ρόλο, κύριε Ζαμπουλάκη, στη διαμόρφωση πολιτικής? Προφανώς, όταν λέμε για δήμους και περιφέρειες, μέσα από τα νομοθετήματα του Πιστένη, του Καλλικράτη και τελευταία του νόμου Βορύδη, δεν μπορούν να χαράξουν αυτόνομα και δεν θέλουν να χαράξουν αυτόνομα πολιτική. Αυτοδιοίκηση σημαίνει αποφασίζω από τα κάτω, συμμετέχει ο λαός, συνελεύσεις, αποφάσεις που να μην συνδέονται ή να κοντράρονται σε πολλές περιπτώσεις με την κεντρική πολιτική. Προφανώς οι Δήμοι και οι περιφέρειες όλα αυτά τα χρόνια δεν έδειξαν καμιά τέτοια πρόθεση, ούτε μπορούν και μέσα από το πλαίσιο, το υφιστάμενο πλαίσιο. Αντίθετα, είδαμε το Μητσοτάκη στο Βελίδιο να μιλάει για αγαστή συνεργασία μεταξύ των 13 περιφερειών, της κυβέρνησης και των 13 περιφερειών, προκειμένου να προχωρήσουν όλες αυτές οι αλλαγές που θέλει για την ελληνική κοινωνία. Δηλαδή οι Δήμοι, οι περιφέρειες χρησιμοποιούνται ως μοχλοί εφαρμογής των αντιδραστικών πολιτικών στην Ελλάδα, έτσι. Έχουν τέτοια πρόθεση. Είναι μικρά κοινοβούλια αυτή τη στιγμή οι περιφέρειες, απόμακρα από το λαό, που ακόμα και το κομμάτι των αρμοδιοτήτων τους εκχωρείται σε επιτροπές, αποψηλώνεται δηλαδή αποδυναμώνεται το Περιφερειακό Συμβούλιο και ενισχύονται επιτροπές που ορίζονται από την πλειοψηφία, οι οποίες έχουν αποφασιστικό χαρακτήρα. Βλέπουμε να μπαίνει το αντιδραστικό μέτρο του 3% στις επερχόμενες εκλογές για να προσπαθήσει να πετάξει έξω φωνές όπως τη δική μας που αντιδρούν σε όλα αυτά, να καταργείται η απλή αναλογική, δίνοντας στην παράταξη που θα βγει πρώτη, εφόσον συμπληρώσει το 43%, το 60% των εδρών. Είναι ακόμα χειρότερη από το Κοινοβούλιο αυτή η διάταξη, ακόμα πιο καλπονοθευτική και αποτρεπτική, και αντιδημοκρατική μάλλον. Βλέπουν δηλαδή μια θωράκιση εντελώς αντιδημοκρατική, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί πλήρως ο Δήμος και η Περιφέρεια στις επιταγές των κυβερνήσεων. Και γι' αυτό άλλωστε ο κύριος Αρναουτάκης έχει την πλήρη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, και αυτή την περίοδο είναι ο εκλεκτός κυρίως της Νέας Δημοκρατίας, γιατί καταλαβαίνει ότι με αυτόν η Νέα Δημοκρατία θα προωθήσει τις πολιτικές της. Είναι πολιτικό δηλαδή το διακύβευμα των επόμενων εκλογών. Γι' αυτό επενδύει και η Νέα Δημοκρατία στις 13 περιφέρειες και το λέει και ξεκάθαρα. Από την άλλη, έχουν μια συνεργατική αντιπολίτευση που αδυνατεί να αρθρώσει λόγω και κεντρικά πολιτικά, αλλά και μέσα από τις παρατάξεις που εμφανίζονται στις περιφέρειες. Οι διαφωνίες είναι στον τρόπο διαχείρισης και όχι σε μια άλλη πολιτική για τα συμφέροντα των εργαζομένων. Αυτό το πλαίσιο προσπαθούμε να σπάσουμε εμείς, δημιουργώντας ένα κίνημα μέσα και έξω από τα περιφερειακά συμβούλια, από όλα τα περιφερειακά συμβούλια, ανατροπής των καταστροφικών πολιτικών όλων των τελευταίων χρόνων. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι και το διακύβευμα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης από τη δική σας την πλευρά. Με την παιδεία, υγεία, δεν ξεχάσαμε να πούμε για τα νοσοκομεία στην Κρήτη που διαλύονται στην κυριολεξία. Είναι μια τραγική κατάσταση στην οποία η περιφέρεια Κρήτης δεν άρθρωσε κανένα λόγο αντίστασης και αντίδρασης. Υποτάχθηκε. Μιλάμε για τα νοσοκομεία του Αγίου Νικολάου, της Σιτίας, της Ιεράπετρας, του Ρεθύμνου.
από έλλειψη προσωπικού που αναγκάζονται να γίνουν οι βάρδιες να γίνουν με μεταφορά γιατρών από το ένα νοσοκομείο στο άλλο. Μια τραγική κατάσταση. Εμείς ζητάμε από τον κριτικό λαό να αναλογιστεί αν όλα αυτά τα χρόνια συνολικά το επίπεδο ζωής του βελτιώθηκε ή καταρακώθηκε. Αυτό είναι το κυρίαρχο κριτήριο με το οποίο πρέπει να πάμε στις επερχόμενες εκλογές. Κρατάω όλες αυτές τις αναφορές σας. Ούτως ή άλλως τα θέματα είναι πάρα πολλά για να πάμε μπροστά. Τα θέματα τα οποία βάζετε, κύριε Ζαμπουλάκη, εγώ για αυτές τις κουβέντες και για αυτές τις σκέψεις που μοιραστήκατε μαζί μας αυτή εδώ την πρώτη μέρα αυτής της εβδομάδας, τελευταίας εβδομάδας πριν πάμε στις κάλπες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι για την πορεία της εβδομάδας και καλή δύναμη να έχετε. Και εμείς σας ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας δώσατε. Καλημέρα σας, κύριε Ζαμπουλάκη. Καλή συνέχεια.